Σχεδόν διακόψαμε τη ζωντανή μετάδοση για να σας πούμε μία σημαντική είδηση, μη επιβεβαιωμένη προς το παρόν. Πάντως, η Ρωσική Δούμα, μπορεί να είναι και ψυχολογική επιχείρηση, το αναφέρω με επιφύλαξη, η Ρωσική Δούμα λέει δήθεν ότι ο Ζελένσκι έφυγε από την Ουκρανία. Οι βουλευτές του Βερχόβνα Ράντα είπαν ότι δεν μπορούσαν να φτάσουν κοντά του στο Λβίβ, τώρα λένε ότι είναι στην Πολωνία. Αυτά έχει γράψει ο Βιετσλάβ Βολοντίν, πρόεδρος της κρατικής Δούμα, Ρωσία. Δίνει την πληροφορία αυτή ότι έφυγε από το Κίεβο για το Λβίβ, βρίσκεται υπό την προστασία των δυνάμεων του Κιέβου και έχει δοθεί και βίντεο στο φως της δημοσιότητας όπου ο κύριος Ζελένσκι λέει ότι χρειάζεται άμεση ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και σε κάθε περίπτωση να κλείσουν οι ουρανοί της Ουκρανίας. Ζητά δηλαδή αεροπορικό αποκλεισμό εκεί για να μπορέσουν οι ουκρανικές δυνάμεις να μην έχουν και την απειλή από αέρα από τις αεροπορικές δυνάμεις της Ρωσίας. Αυτή είναι η πληροφορία, μη επιβεβαιωμένη ως τώρα, ότι ο Ζελένσκι έχει φύγει στην Πολωνία. Θα το εξετάσω και θα επανέλθω με έκτακτη ανάρτηση για να το επιβεβαιώσουμε ή όχι.